και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 28 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης στο άμεσο μέλλον προβλέπει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις, ο οποίος σημείωσε ότι έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και θεσμών. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης πριν από το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, ο κ. Ντομπρόφσκις απάντησε ότι δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως αυτό μπορεί να συμβεί ως τότε. Να πάμε τώρα και στα προαπαιτούμενα, να αλλάξουμε θέμα. Με την έγκριση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το χαρακτήρα του επίγοντος και μετά από διακοπή 30 λεπτών, ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, το οποίο περιέχει προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης και αφορούν κυρίως τη βέλτιστη προσαρμογή των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Δοκτώρη. Να ξεκινήσουμε βέβαια με το τι σηματοδότησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Θράκη την προηγούμενη Παρασκευή. Δεν σας άκουσα, κύριε Δοκτώρη. Τι σηματοδότησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Θράκη. Θεωρώ, κύριε Δοκτώρη, ότι ο βασικός στόχος αυτής της επίσκεψης ήταν να αναδειχθεί η σημασία, το βάρος που έχει η περιοχή Θράκη στον γενικότερο, στον συνολικότερο, στον εθνικό σχεδιασμό της χώρας ως περιοχή ενεργειακός κόμβος και κόμβος συνδυασμένων μεταφορών με αιχμή το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, και νομίζω αυτή η μεγάλη σημασία επετεύχθηκε και αναδείχθηκε με την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στην περιοχή. Θεωρώ ότι στη χρονική στιγμή που έγινε η επίσκεψη έχει και αυτή την δική της σημασία, με την έννοια ότι συνέπεσε με την εμπορική έκθεση εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και θεωρώ ότι συνέβαλε, έδωσε μια όθηση στην προβολή και στην ανάδειξη και των τοπικής οικονομίας και της ίδιας της ΕΚΤ, πράγμα που θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια η επίσκεψη έχει την σημειολογία τι συνέπεσε με τις κλιμακούμενες αμφισβητήσεις εκτός της γείτονας των διεθνών συνθήκων αλλά και της συνθήκης Λοζάνης, και νομίζω είχε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός με πολύ κατηγορηματικό τρόπο να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν είναι αποδεκτές τέτοιου είδους αμφισβητήσεις και ότι η χώρα μας, για τη χώρα μας αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο ισορροπίας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παρακαλώ. Μάλιστα. Μια που αναφερθήκατε πάνω σε αυτό, σημαντικά ζητήματα που ανέλησα αφορούσαν τόσο το χρέος, την ανάπτυξη, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως αναφέρετε, αλλά και το προσφυγικό. Αναμφίβολα, και νομίζω είναι ένα κρίσιμο θέμα, δεν αφορά τη χώρα μας, αφαιρεί την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Ένα θέμα που δεν μπορεί να επιλύσει μόνο η χώρα μας. Η χώρα μας κάνει τα ανθρωπίνως δυνατά, προσπαθώντας να διατηρήσει την συμφωνία που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Και θεωρώ ότι κάνει το καλύτερο δυνατό. Αναμφίβολα όμως, κύριε Τοκότση, για να επανέλθω στα της επίσκεψης, είναι βέβαιο, πέρα από τον βασικό αυτό στόχο που σας περιέγραψα, που θεωρώ ότι επετεύχθη, υπήρξαν και επιμέρους στοχεύσεις σε μια δύσκολη πραγματικά οικονομική συγκυρία, με την κοινωνία πράγματι να ασφικτιά και τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι η επιλογή να συναντηθεί και να συζητήσει αδιαμεσολάβητα με τους παραγωγικούς και τους κοινωνικούς φορείς αλλά και τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης σε μια ευρεία μεγάλη σύσκεψη, θεωρώ ήταν εξίσου σημαντική. Βγήκαν θετικά συμπεράσματα από αυτή την σύσκεψη? Το αν ή όχι επετεύχθηκε ή βγήκαν αφορά στην κρίση των ίδιων των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων. Αυτοί θα το αξιολογήσουν. Θεωρώ όμως, και η αίσθησή μου είναι ότι ήρθε με διάθεση να ακούσει. Ήρθε με διάθεση να δει εκκρεμότητες, λάθη, παραλήψεις, αδικίες ενδεχομένως που υπάρχουν στην περιοχή. Δεν ακολούθησε την πεπατημένη, μάλλον την εύκολη πεπατημένη, να
εξαγγέλει, θυμάστε και γνωρίζετε ως έγκυπτος δημοσιογράφος, από το 10 υπόθεση με την στήριξη στο μισθολογικό κόστος 12%, αλλά έφτασε ένα 240 εκατομμύρια που οφείλονται σε επιχειρήσεις και προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι από τα δύσκολα, ή να διαμορφώσει ένα ωραίο μοντέλο για το πώς αναπτυχθεί η περιοχή, με δεδομένο ότι παραγωγικά βρίσκεται σε πλήρη αποβιομηχάνηση, με ό,τι έχει συμβεί τις προηγούμενες δεκαετίες στην βιομηχανική περιοχή. Θέλω να πω δηλαδή ότι προφανώς ήρθε να ακούσει με προσοχή, άκουσε και ζήτησε να μάθει από τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς επιμέρους ζητήματα που είναι εμπόδια για να μπορέσει να προχωρήσει η επιχειρηματικότητα, άκουσε την ανάγκη να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, την ανάγκη να αναβαθμιστεί ο μεθοριακός σταθμός της νυμφαίας και ο κάθετος άξονας, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα διόδια που έτσι κι αλλιώς είναι ένα σημαντικό εμπόδιο και επιβαρύνει το κόστος, και αισθάνθηκα από την όλη συζήτηση, ασφαλώς αυτό είναι προς κρίση, είναι ένα στίχημα για τους ίδιους τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, δεσμεύτηκε να, σε ένα άλλο χρόνο, αφού εξεταστούν όλα όσα αιτήματα κατατέθηκαν, είχε μαζί του υπουργούς σε κρίσιμα παραγωγικά υπουργεία που συνδέονται άμεσα με το αναπτυξιακό ζήτημα της περιοχής, και θεωρώ ότι είναι ένα στίχημα και για την κυβέρνηση, αλλά και για τους κοινωνικούς παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε πράγματι να υπάρξουν ρεαλιστικές εφαρμόσιμες λύσεις, διορθώσεις, να αρθούν αδικίες που υπήρχαν στο παρελθόν, και νομίζω σε αυτό κάλεσε και τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συνεισφέρουν, ανεξάρτητα αν υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ή πεποιθήσεις, ακόμα και ιδεολογίες, σε σχέση με την ανάγκη να προχωρήσει η υπόθεση της Τράκης. Και η επίσκεψή του βέβαια σηματοδοτήθηκε σε δύσκολη συγκυρία, εν όψει βέβαια και της δεύτερης αξιολόγησης στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου. Αναμφίβολα, είναι πάρα πολύ κρίσιμη το επόμενο το διάστημα. Προφανώς οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Νομίζω η ελληνική κυβέρνηση έχει διανύσει την απόσταση που την αναλογούσε. Μάλιστα. Τώρα οφείλει και άλλη πλευρά να διανύσει το κομμάτι που της αναλογεί, γιατί δεν υπάρχουν, όπως τουλάχιστον παρακολουθώ, με, όπως και όλοι οι πολίτες μας παρακολουθούν την δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων υποχωρήσεων στα ζητήματα του των εργασιακών σχέσεων ή άλλων ζητημάτων. Νομίζω όσα ακούγονται και από τον Ντομπρόφσκι που περιγράψατε, αλλά και τον Μοσχοβισί που βρίσκεται σήμερα στον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών, που έχει συναντήσει με την πολιτική ηγεσία, όλα δείχνουν ότι υπάρχει διάθεση να υπάρξει συμφωνία, να ξεπεραστούν οι διαφορές, που επαναλαμβάνω οφείλει να τις διανύσει την απόσταση που χωρίζει άλλη πλευρά. Έτσι ώστε πράγματι, αν είναι δυνατόν μέσα στο Δεκέμβρη ή στην αρχή του χρόνου, πράγματι να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση για να μπει επιτέλους στο τραπέζι και τα βραχυπρόθεσμα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυση του δημόσιου χρέους της χώρας, πράγμα που, κύριε Οτοκότση, που θα συμβάλλει έτσι ώστε πράγματι η χώρα την καινούργια χρονιά να μπορεί να έχει πρόσβαση. Είναι προϋπόθεση για να έχει πρόσβαση στην χαμηλό το καδάνια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πράγμα που οι τράπεζές μας να έχουν, πράγμα που προφανώς ανοίγει ένα πιο ευνοϊκό πεδίο και για την εχώρια αλλά και την ξένη επενδυτική δραστηριότητα για την περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Τοκότση. Καλό βράδυ. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την έναρξη της σειράς διαλέξεων με τίτλο Ακαδημία Δομή Διαδίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι εγγραφές ήδη ξεκίνησαν ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 6η Δεκεμβρίου. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου για την έναρξη της σειράς διαλέξεων με τίτλο Ακαδημία Δομή Διαβίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ξεκίνησαν ηλεκτρονικά εγγραφές με καταληκτική ημερομηνία στις 6 Δεκεμβρίου. Την έναρξη της Ακαδημίας Διαβίου Μάθησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μια πρωτοβουλία τότε της περιφέρειας, του αείμνηστου περιφερειάρχη μας Γιώργου Παυλίδη,
ο οποίος μαζί με τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και τον πρόεδρο του ΤΕΗ, τους οποίους και ευχαριστώ για την συμμετοχή τους, αποφάσισαν και εμείς φυσικά στηρίζουμε την απόφαση αυτή για την ίδρυση της Ακαδημίας. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είχε οριστεί τότε ο κύριος Πέτροβιτς, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, και για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από τον Εύρο και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των πολιτών για διαβίου μάθηση και εκπαίδευση, ξεκινήσαμε πιλωτικά πέρσι με τον αείμνηστο Περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Παυλίδη, ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάσαμε Ακαδημία Εύρου. Αυτό το πρόγραμμα είχε στόχο να συνδέσει την ανώτατη εκπαίδευση με την κοινωνία και η γνώση αυτή μέσω διαλέξεων να διαχυθεί σε όλους τους πολίτες. Συμμετείχαν 270 άτομα στην Ακαδημία του Εύρου σε τρεις ενότητες, δύο έγιναν στην Αλεξανδρούπολη με το Πανεπιστήμιο και μία στην Ορεστιάδα. Ήταν σημαντικό διότι όλη η προσπάθεια αυτή στο τέλος αξιολογήθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες πολίτες και τα συμπεράσματα ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά και θετικά, σε σημείο που μας βοήθησαν στο να προχωρήσουμε σε αυτή την καινούρια δομή μέσω των παρατηρήσεών τους, για να γίνει αυτή η δομή ένας θεσμός. Το αγκάλιασε ο Γιώργος ο Παυλίδης, το αγκαλιάζει ο Χρήστιος ο Μέτιος και σήμερα, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΤΕΗ και το Πανεπιστήμιο, τον Πρίτανη, τις Πριτανικές Αρχές και όλους που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να αυτό το πρόγραμμα που υλοποίησαμε πιλωτικά στον Εύρο να μπορέσει να διαχυθεί κατά τον καλύτερο τρόπο μέσω της περιφέρειας, του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Θα γίνουν 5 ξεχωριστές ενότητες που θα έχουν σχέση με τη θεματολογία που έδωσε το ίδιο το Πανεπιστήμιο και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι η γνώση θα αποτελεί όχι προνόμιο των λίγων και αυτό άλλωστε είναι η πολιτική της περιφέρειας. Η γνώση πρέπει να αποτελεί προνόμιο των πολλών και όσων διψούν πραγματικά για μάθηση. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε σε αυτές τις 5 περιφερειακές ενότητες με την συνδρομή των εκλεκτών καθηγητών να κάνουμε τη διαφορά, να στείλουμε ένα διαφορετικό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι γίνεμε αποδέκτες πολλών θετικών κρίσεων από άλλες περιφέρειες οι οποίες επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτή τη δομή. Η δομή λοιπόν για πρώτη φορά φέτος θα δοκιμαστεί σε σύνολο περιφέρειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και ελπίζουμε ότι θα έχει επιτυχία. Οι Ελεύθερες Ακαδημίες είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο το έχουμε δει με τη μορφή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στο Βέλγιο για παράδειγμα, έχει βγάλει νομπελίστες, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και είμαστε και στη συγκινητική και στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης το έφερε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή πρακτική στον Εύρο και εν συνεχεία η ιδέα είναι να επεκταθεί σε όλη την περιφέρεια. Ο νέος περιφερειάρχης, ο κ. Μέτριος, το αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα και θεωρώ ότι τόσο το Τεχνολογικό Ίδρυμα της Περιφέρειας όσο και το Πανεπιστήμιο θα συμβάλλουμε όσο είναι δυνατόν και όσο μπορούμε για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Είναι απολύτως δωρεάν, είναι για τους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τους προσκαλούμε όλους να παρακολουθήσουν ενδιαφέροντες διαλέξεις όπως είναι φύση και ο άνθρωπος, τεχνολογία, το σύγχρονο επιχειρήν. Νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε, να πραγματοποιήσουμε μάλλον την επιθυμία του αείμνηστου Περιφερειάρχη μας, του Γιώργου του Παυλίδη, με την αμέριστη συμπαράσταση του νέου Περιφερειάρχη μας, του κ. Μέτιου, και του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, του κ. Πέτροβιτς, ο οποίος έχει μια μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την διαδικασία του όλου εγχειρήματος, διότι έχει γίνει στον Εύρο μια φορά και έχει
πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία θα συνεχιστεί. Ο κόσμος το ζητά, ζητά τα ιδρύματα να βγουν στην κοινωνία, να δώσουν στην κοινωνία ό,τι νομίζουν καλύτερο. Οι άνθρωποι να... αυτά τα μαθήματα δεν θα είναι απλά κάποιες διαλέξεις, αλλά θα υπάρχει και διάλογος μεταξύ των καθηγητών και των συμμετεχόντων. Γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να αγκαλιάσει, ειδικά τα νέα παιδιά, και εκεί είναι το σημαντικό, τα νέα παιδιά να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και θα βρουν συμπαραστάτες τόσο και το ΤΕΙ όσο και το Πανεπιστήμιο. Εμείς για μια άλλη φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι το νέο μας Περιφερειάρχη που συνεχίζει αυτή την προσπάθεια και πιστεύουμε θα έχουμε πολύ καλή επιτυχία. Μάλιστα, να σας πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Το κύριο θέμα, βέβαια, είναι η έγκριση για το περιφερειακό σχεδιασμό για τα στερεά απόβλητα. Αν μπορέσουμε στη διάρκεια του δελτίου, θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας. Πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στη Ξάνθη η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο «Θράκη, το επόμενο βήμα». Στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στη Ξάνθη πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη με τίτλο «Θράκη, το επόμενο βήμα», με αρκετούς προσκεκλημένους και πολλούς επισήμους. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Θρακικού Πολιτισμού, Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης για την σημερινή πρωτοβουλία να φιλοξενήσει εδώ την παρουσίαση του βιβλίου μου «Θράκη, το επόμενο βήμα» των εκδόσεων Μίνωας. Να ευχαριστήσω επίσης τον αγαπητό φίλο και καλό συνάδελφο τον Αλέκο τον Κοντό, τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή Ξάνθης, για τα καλά λόγια τα οποία έχει πει για το σύγγραμμα και τη μελέτη αυτή, τον Μητροπολίτη της Ξάνθης, τον Πρίτανη και φυσικά τον καθηγητή, τον Άγγελο τον Συρίγο, ο οποίος αναλύει το σύγγραμμα. Να πω ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί μια κατάθεση, αλλά την ίδια ώρα και μια στοιχειοθετημένη μελέτη, όχι μόνο για τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί στη Θράκη τα τελευταία χρόνια. Δεν περιγράφει μόνο την ανοιχτή κοινωνία την οποία χτίσαμε εδώ όλοι μαζί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, αλλά περιγράφει και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά καιρούς από φαύλες επιλογές, από την αδιαφορία ή την αστοχία των Αθηνών, από τις μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, από τα προσωπικά πάθη, τα οποία καλεί τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την κεντρική κυβέρνηση να τα ξεπεράσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια εθνική στρατηγική στην περιοχή. Αυτή είναι και η κεντρική ιδέα αυτού του συγγράμματος και φαίνεται ότι η ιδέα αυτή βρίσκει ανταπόκριση. Το σύγγραμμα παρουσιάστηκε στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και καλεί στη σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής, η οποία θα χαράξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της Τράκης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και μόνο ενώνοντας δυνάμεις μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ τον κόσμο της Ξάνθης για την θερμή φιλοξενία και την ζεστή ανταπόκριση στο κάλεσμα το ενημερωτικό επ' ευκαιρία της παρουσίασης αυτού του βιβλίου. Η διακομματική που έγινε την δεκαετία του 90 και οδήγησε στη διακήρυξη από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη της Ισονομίας και της Ισοπολιτείας ήταν η πηξίδα για περίπου μία δεκαετία που βοήθησε τη Θράκη να ανακάμψει και να επιτύχει αποτελέσματα σε μια δύσκολη τότε στιγμή που ο εθνικισμός στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων άνθησε. Στη συνέχεια υπήρξε ανάλογη πρωτοβουλία από τον Κώστα τον Καραμαλή με την πολιτική της ανοιχτής κοινωνίας και νομίζω ότι και αυτή η πολιτική μας έβγαλε ως το 2009 από πρόσωπους και αυτό αποτυπώνεται στους δημογραφικούς δείκτες οι οποίοι εκτινάσονται προς τα πάνω μέχρι το 2011. Τα λάθη που ακολούθησαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2010, οι κομματικές εμπάθειες, η κεντρική αδιαφορία, η αδιαφορία του κεντρικού κράτους είχε σαν συνέπεια η περιοχή να μπει σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία σήμερα. Πάρα πολλά παιδιά φεύγουν από την περιοχή για να βρουν δουλειές αλλού. Κυρίως χριστιανόπαιδα τα οποία δεν έχουν τη στήριξη που θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν αλλάζει η ισορροπία μεταξύ των σύνοικων στοιχείων. Η περιοχή αποδυναμώνεται, τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται και αυτό δημιουργεί κινδύνους αλλά και ορέξεις σε ακραίες φωνές της γειτονιάς οι οποίες δεν διστάζουν να αμφισβητήσουν ακόμα και τη συνθήκη της Λοζάνης που δημιούργησε τις προϋποθέσεις της σταθερότητος, της ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε αλλά και να αφυπνίσουμε όχι μόνο την τοπική κοινωνία, η οποία ούτως ή άλλως είναι ευαισθητοποιημένη, αλλά και το κέντρο. Γι' αυτό και αυτό το βιβλίο ταξιδεύει παντού, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στον ελληνισμό εκτός συνόρων,
Μεταφράζεται ήδη αυτή τη στιγμή και στα αγγλικά για να ενημερώσει και τους ξένους διαμορφωτές κοινής γνώμης ή διαμορφωτές διεθνούς πολιτικής. Ο στόχος είναι να αναδείξουμε τον πλούτο αυτής της περιοχής και να επιτύχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα θεραπεύσουν όχι μόνο την αγωνία αλλά και τα πραγματικά προβλήματα του τοπικού πληθυσμού. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Βιβλίο διδακτικό για όλους. Για διπλωμάτες, για πολιτικούς, στρατιωτικούς, για τους πολίτες. Διεισδυτικό, αναλυτικό, πολύ τολμηρό. Λέει τα πράγματα όπως είναι, λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ευρυπίδης πάλεψε και παλεύει για τη Θράκη, αγαπάει τη Θράκη. Είναι ένα ισχυρό ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας και είναι ένας άνθρωπος που τον έχει πραγματικά ανάγκη η Θράκη. Θέλω να τον συγχαρώ για την τόλμη, θέλω να τον συγχαρώ για το θάρρος, για την παρησία με την οποία εκφράζεται το βιβλίο και βέβαια συνιστώ ανεπιφύλακτα στους θρακιώτες να το διαβάσουν και να στρατευτούν με όλους μας έτσι ώστε να πάει αυτός ο τόπος μας μπροστά. Ο κύριος Ευρυπίδης Λιανίδης υπήρξε και ένα κεφάλαιο της Θράκης, όπως και μαζί με τον Κοντό συμβαδίζουν χέρι-χέρι. Είναι κατά τη γνώμη μεγάλη σημασία, διότι αναφέρεται στα θέματα της Θράκης και της μειονότητας από κάποιον άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο παρακολουθεί τα θέματα, αλλά πολλές φορές συμμετείχε και στη διαμόρφωσή τους. Είναι επίσης σημαντικό διότι καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη της Θράκης σε επίπεδο τουριστικό, σε επίπεδο ενεργειακό, σε επίπεδο μεταφορών και επίσης αναφέρεται πολλές φορές και σε όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην τοπική κοινωνία, στο γεγονός, στο πώς αισθάνεται ο τοπικός πληθυσμός, πράγματα τα οποία στην Αθήνα είναι πάρα πολλές φορές άγνωστα. Η κατάσταση θεωρώ ότι είναι πλέον ανησυχητική. Με ανησύχησε πάρα πολύ η δήλωση Ερντογάν την προηγούμενη εβδομάδα με την οποία ευθέως αμφισβήτησε τη συνθήκη της Λοζάνης. Πάβει πλέον το θέμα να είναι αποκλειστικό σε εσωτερικό, μας αφορά άμεσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε και προς Ανατολάς. Έχει δύο πόδια. Το ένα είναι η αμυγός σχέση Ελλάδος-Τουρκίας. Το δεύτερο είναι το Κυπριακό. Έχουμε προβλήματα και με την Αλβανία τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Όλα αυτά έχουν έρθει τώρα στην επιφάνεια σε μια στιγμή στην οποία η πατρίδα μας δυστυχώς διαπραγματευτικά δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση λόγω του μνημονίου. Ένας άνθρωπος, επιστήμονας αλλά και πολιτικός που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο, ιδιαίτερα στη Θράκη και αυτό το βιβλίο σηματοδοτεί μια καταγραφή των προηγούμενων ετών και δεκαετιών αλλά και μια πρόταση για το μέλλον. Είναι ένα βιβλίο που εγώ προτείνω να το διαβάσουν όλοι. Εγώ το έχω διαβάσει. Θεωρώ ότι η Ευρυπίδης Λιανίδης βαθύς γνώστης της περιοχής έχει λόγο και για το αύριο της Θράκης μας. Η Θράκη έχει όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η γεωπολιτική της θέση, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε μειονέκτημα, πρέπει να γίνει το πλεονέκτημά μας. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους φυσικούς μας πόρους, πρέπει να τονώσουμε την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη, αλλά και ο τουρισμός πρέπει να έχει πλέον εκρηκτικά αυξητικά μεγέθη. Έχουμε όλα τα εφόδια, έχουμε ανθρώπους εδώ στην περιοχή, πρέπει και η κυβέρνηση στην Αθήνα να κάνει τα κατάλληλα βήματα, βήματα τα οποία να έχουν ουσιαστική διαφοροποίηση και να φύγουμε προς τα μπρος. Ο κύριος Σιλιανίδης έχει εκλεγεί επανειλημμένος και τον έχει τιμήσει ο λαός της Ροδόπης. Είναι από τους καλύτερους γνώστες των θεμάτων της Θράκης. Τελευταία φορά δεν εξελέγει για λόγους οι οποίοι δεν ήταν αυτό που ήθελε ο λαός της Ροδόπης, για τεχνικούς λόγους. Πιστεύω είναι από τους καλύτερους γνώστες των προβλημάτων της Θράκης. Τα έχει θητεύσει τα προβλήματα. Ήταν τόσα χρόνια και βοηθούσε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήρθαμε εδώ να ακούσουμε για το τελευταίο του πόνημα που αφορά τη Θράκη. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και εμάς οι οποίοι ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, θα μας δώσει νέες ιδέες, νέους τρόπους σκέψης, γιατί όλοι, όπως ξέρετε, τόσο οι αυτοδιοικητικοί όσο και οι πολιτικοί της κεντρικής πολιτικής κοινής, ένα σκοπό έχουμε. Πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε τη Θράκη, επειδή έχει πίσω, στον δρόμο της πρόοδου και της ευημερίας. Αυτός είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό ήρθαμε εδώ και πιστεύω, φεύγοντας από την παρουσίαση του βιβλίου, θα γίνουμε κατά τη σοφότερη για το συγκεκριμένο θέμα. Συγχαρητήρια πάλι στον Ευρυπίδη Τσιλιανίδη. Νομίζω μετά την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που δεν κρύβω ότι με τις τοποθετήσεις του με απογοήτευσε γιατί φάνηκε να μην γνωρίζει τα θέματα. Πιστεύω ότι εμείς οι Θρακιώτες, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι η κυβέρνηση την επόμενη φορά, ενωμένοι, έχοντας αυτό το σκοπό και παλεύοντας με όλες τις δυνάμεις, πιστεύω ότι θα φέρουμε εις πέρα στο δύσκολο έργο της αναβάθμισης της Θράκης.
Παρακολουθήσαμε την παρουσίαση του βιβλίου του Υπουργού Ευρυπίδης Τηλιανίδη, «Θράκη, το επόμενο βήμα», και θα πρέπει ο καθένας μας να αναλάβει τις ευθύνες του από εδώ και πέρα για αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο, τον οποίον θα αγωνιστούμε να τον κρατήσουμε κρατώντας τις ισορροπίες, ενισχύοντας το φρόνημα του λαού μας και σεβόμενοι τη διαφορετικότητα του άλλου, γιατί μόνο στον αλληλοσεβασμό μπορεί να στηριχθεί η ειρηνική συμβίωση, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν αυτήν την ειρηνική συμβίωση να την διαταράξει. Είναι η δεύτερη φορά που παραβρίσκομαι στην παρουσίαση του βιβλίου «Θράκη, το επόμενο βήμα», του αγαπητού φίλου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Είναι εκπληκτικό βιβλίο. Βάζει το θέμα επί των τύπων των ύλων. Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ένας σοφροπολιτικός που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλα τα θέματα εθνικά, ως και ως υφυπουργός εξωτερικών, αλλά και σε όλα τα υπουργεία στο πεδίο που πέρασε, με θετικές προτάσεις για μία Θράκη ισονομίας και μία Θράκη ισοπολιτείας. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομοροδότης, κυρία Μέρη Κοσμίδου. Κυρία Κοσμίδου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Αίσιο τέλος για τους 49 μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Κομωτινής. Θα σας πω. Με το θέμα της τροφικής δηλητηρίας, φυσικά μιλάμε. Ναι. Οι μαθητές οι οποίοι βρέθηκαν στην εκδρομή ήταν 95. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, εκτός από έναν μαθητή ο οποίος απεχώρησε πριν από 2 περίπου μέρες με την ευθύνη των γονέων του, άρα είχαν απομείνει 94, οι 51 φτάσαν σήμερα το απόγευμα στο σπίτι τους, συνοδεία τριών εκπαιδευτικών καθηγητών. Απομένουν οι μαθητές που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Γεννηματά σε αριθμό 39 και 4 που είναι στο Σεισμανόγλιο, μαζί με τη συνοδεία 5 εκπαιδευτικών που έχουν απομείνει πίσω στην Αθήνα και για τους οποίους ελπίζουμε ότι αύριο θα δοθεί για τους ασθενείς εξιτήριο και θα μπορέσουν όλοι αύριο το βράδυ να είναι πλέον στην Κομωτινή, στα σπίτια τους και τα παιδιά στην αγκαλιά των γονιών τους. Μάλιστα, κύριε Κοσμίδου, πάντως η εκπαιδευτική ήταν στο πλευρό τους, η πολιτεία ήταν κοντά στα παιδιά. Βασικά να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί, τόσο αυτοί οι οποίοι συνόδευσαν, όσο αυτοί οι οποίοι ενετάλθησαν να κατέβουν κάτω για ενίσχυση, αλλά και δύο ακόμη εκπαιδευτικοί συγγενείς των σχολείων μας, δηλαδή μία διευθύντρια και η κυρία Καϊοπούλου, η οποία βρέθηκε και ο κύριος Κρυονίδης, να πλαισιώσουν τους συναδέλφους μας, υπερέβαλανε αυτό. Οι συνάδελφοι του 3ου Λυκείου έμειναν επί 3 ημερών και τα περίπου χωρίς να έχουν μία ώρα πλήρους ξεκούρασης. Η πολιτεία στάθηκε όσο μπορούσε να σταθεί. Ξέρετε, αυτό πολλές φορές μας δίνει ένα καμπανάκι ότι ίσως να πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τρόπους δράσης, να επαναξιολογήσουμε, να κάνουμε εκείνα τα οποία δεν είχαμε κάνει γιατί δεν βρεθήκαμε σε ανάγκη να έχουμε εφαρμόσει, και καλύτερα έχω μάθει να βλέπω τέτοιες άσχημες, σε εισαγωγικά άσχημες περιστάσεις και καταστάσεις ως αφορμή βελτίωσης των πραγμάτων. Βεβαίως και ήταν δίπλα μας, σαφέστατα. Από την πρώτη στιγμή είχε ενημερωθεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος ήταν μαζί μας σε όλο αυτό το τριήμερο. Ο Υπουργός ο ίδιος, ο οποίος ενημερώθηκε από την Όμη Λούσα την ημέρα που έκανε εδώ την περιοδία μαζί με τον Πρωθυπουργό. Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους και σε όση ελευθερία δίνουν τα όρια των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων. Κυρία Κοσμίδου, η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Από ό,τι έμαθα, επενεύει βέβαια και ο εισαγγελέας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα σας πω,
Είναι λογικό. Αυτά είναι, είναι πρωτόκολλα τα οποία συμβαίνουν όταν έχουμε τέτοιες μορφές μαζικής προσέλευσης σε νοσοκομεία, θεωρώ, όλες τις πόλεις. Επομένως, όσο όφιλε το πρώτο νοσοκομείο που ήταν το Ιπποκράτειο, στο οποίο προσήλθαν οι πρώτοι 22 μαθητές, και το δεύτερο που ήταν το Γεννηματά. Και εδώ θα ήθελα να ανοίξω μία παρένθεση και να πω ότι η φιλοξενία και στα δύο αρχικά ιδρύματα ήταν πάρα πολύ καλή, με αυτή του Γεννηματά να υπερέχει των υπολείπων, όπου στο Γεννηματά όχι μόνο μας είχαν νοσηλευτές, όχι μόνο μας δώσαν πτέρυγα ειδικά για το σχολείο, αλλά δώσανε και τους υπαλλήλους κοινωνικής υπηρεσίας για να ενδυναμώσουν τα παιδιά. Έτσι λοιπόν σε αυτά τα μεγάλα νοσοκομεία, και θεωρώ και στο Ισκομωτινή θα γινόταν το ίδιο αν είχαμε αντίστοιχα περιστατικά, ενημερώνεται το Κελπνό. Όταν λοιπόν ενημερωθεί το Κελπνό, τότε μία σειρά από μηχανισμούς, τους οποίους και εμείς δεν γνωρίζουμε εάν δεν είμαστε μέσα σε αυτά, στην υπηρεσία υγιεινής, ξεκινάει και μπαίνει σε εφαρμογή. Η έρευνα, οι ερωτήσεις, οι καταθέσεις. Αυτό το οποίο μάθαμε από αυτό όλο είναι ότι όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα από τα απλές καλλιέργειες των νοσοκομείων, μετά τα δείγματα πηγαίνουν στο Κελπνό, και ότι θα πρέπει να δείξουμε μία υπομονή μέχρι να αποφασίσουν οι εξειδικευμένες εργαστηριακές πλέον εξετάσεις τι θα δείξει αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοσμίδου. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Εύχομαι όλα να πάρουν ένα καλό τέλος. Εννοείται. Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Καλό σας βράδυ. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Παράσεις διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποίησαν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής για το θέμα της πιστοποίησης των λειτουργικών κενών που υπάρχουν από καθηγητές, αλλά και για άλλα επιμέρους προβλήματα. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής πραγματοποίησαν παράσεις διαμαρτυρίας και πορεία για το θέμα της πιστοποίησης αλλά και άλλων λειτουργικών κενών από καθηγητές και για άλλα επιμέρους προβλήματα. Διοργανώνουμε μια πορεία όλα τα μουσικά σχολεία όλης της Ελλάδας για να ακουστούν τα αιτήματά μας, τα οποία είναι μουσικά και είναι τα εξής. Είναι το θέμα πιστοποίησης. Για να μπορούμε να παίρνουμε ένα χαρτί, θέλουμε να υπάρχει πιστοποίηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε κάποιο δύο στο μέλλον, να υπάρχει ένα χαρτί για να λέει το τι έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Άλλο αίτημα είναι η δωρεάν παιδεία. Υποτίθεται πρέπει να είναι δωρεάν, γι' αυτό λέγεται και έτσι. Έχουμε, αλλά είναι πολύ μικρά. Εδώ το θέμα σε εμάς, στην Κομωτινή. Στα υπόλοιπα σχολεία υπάρχουν και θέλουμε να βοηθήσουμε. Είναι μια παγκόσμια, μια πανελλήνια κινητοποίηση και θέλουμε να βοηθήσουμε όλοι ενεργά. Γίνεται μία κινητοποίηση για την οποία έχουν τα παιδιά όλων των μουσικών σχολείων της Ελλάδας, έχουν έρθει σε επαφή όλα τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας, όλα τα 15 μελή, και έχουν αποφασίσει να κινητοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν, ώστε η κοινωνία να αρχίσει και η πολιτεία να αρχίσει να ακούει σιγά σιγά ίσως περισσότερο τα προβλήματα, τα χρόνια προβλήματα των μουσικών σχολείων, τα οποία είναι βάση του Ιδρυτικού Νόμου των Μουσικών Σχολείων. Τα παιδιά μας όταν τελειώνουν το σχολείο θα πρέπει να δίνουν κάποιες εξετάσεις και να παίρνουν επιστοποίηση σπουδών, πράγμα το οποίο έγινε μόνο μία φορά, το 1998, και έκτοτε δεν ξαναέγινε. Παλεύουμε γι' αυτό, επίσης για δωρεάν παροχή βιβλίων, τόσο μουσικών, η οποία δεν υπάρχει, όσο και των ξενόγλωσσων μαθημάτων, αλλά και όλων των βιβλίων του σχολείου, όσο ό,τι αφορά τη σχολική κοινότητα. Επίσης, για καθηγητές, μπορεί και να μην το γνωρίζετε, ότι τα μαθήματά μας, κάποια από τα μουσικά μας μαθήματα, γίνονται ατομικά. Αφορά τον ταμπουρά και το πιάνο. Μαθήματα τα οποία όμως δεν γίνονται έτσι, λόγω του ότι δεν υπάρχουν καθηγητές. Τα μαθήματά μας γίνονται ομαδικά, δηλαδή ένας καθηγητής με 3-5 παιδιά.
Ο ιδρυτικός νόμος μιλάει για ατομικά μαθήματα. Θα πρέπει η κοινωνία, η πολιτεία να σκέψει πάνω σε αυτό το ζήτημα, να το δει και αυτό. Υπάρχουν προβλήματα ανά την Ελλάδα διάφορα. Προβλήματα σύντησης, μεταφοράς, γιατί και αυτά υπάρχουν στον ιδρυτικό νόμο των μουσικών σχολείων. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ στον ΟΜΟ, έχοντας μια πολύ καλή συνεργασία τόσο με το Δήμο Κομωτινής και το Δήμαρχό μας τον Γιώργο τον Πετρίδη, όσο και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας και μας λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός, γιατί ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος στήριζε ένθερμα το μουσικό σχολείο, βοήθησαν στο να υπάρχει και η μεταφορά των μαθητών. Δηλαδή αυτά τα δύο αιτήματα για μας είναι λυμένα ήδη. Επίσης το θέμα είναι των κτηριακών εγκαταστάσεων, το οποίο θα πρέπει να το δει, τα κτηριακά τα έχει στη δικαιοδοσία του Δήμος Κομωτινής. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο, υπάρχει καλή θέληση. Περιμένουμε από πλευράς τους να ξεκινήσουμε να δούμε και αυτά τα προβλήματα. Είμαστε εδώ, θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας, παλεύουμε όλοι μαζί για τα παιδιά μας, για το καλό των παιδιών μας, για το καλό των σχολείων μας, τα οποία μουσικά σχολεία τα θεωρούν διαμάντια. Ας τα αντιμετωπίσουν σαν διαμάντια. Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί και επίσημα το εορταστικό πρόγραμμα της ΔΚΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής και ενώ η πόλη ξεκίνησε να στολίζεται. Έτοιμο είναι το εορταστικό πρόγραμμα της ΔΚΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής, το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα και ενώ η πόλη ξεκίνησε να στολίζεται. Το πρόγραμμα είναι έτοιμο. Από εβδομάδα θα το δώσουμε για εκτύπωση. Ναι, όπως κάθε χρόνο και το λέμε ότι αυτές οι γιορτές απευθύνονται κυρία στα παιδιά. Προσπαθούμε και ετοιμάζουμε την πόλη για με στολίδια να είμαστε έτοιμοι. Αλλά δώσαμε φέτος, ναι, κάπως λίγο θα δώσουμε μια ιδιαίτερη νότα. Πιστεύουμε ότι το θέλουμε αυτό το χρώμα, θέλουμε λίγο να χαρούμε στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Κυρία στα παιδιά, αλλά αυτό όπως βλέπετε στο πρόγραμμά μας πάντα συμμετέχουν όλοι. Συμμετέχουν οι σύλλογοι, συμμετέχουν είτε είναι εθελοντισμός, είτε είναι δράσεις οι οποίες απευθύνονται, έχουν κοινωνικό σκοπό. Τα παιδιά μας, οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία θα περάσουν από την πλατεία που δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση. Εκεί έχουμε το στολισμό, γιατί εκεί θα έρθουν να στολίσουν τα δεντράκια τους, εκεί θα δουν τους κλόουν να παίξουν, να περάσουν καλά, τον Άι Βασίλη που θα τους χαρίσει δώρα. Οπότε όλα θα γίνουν και τις μπάντες και τα κάλαντα, όλα θα γίνουν. Δώσαμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην έναρξη, όπως κάθε χρόνο που κάνουμε το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου και εκεί με τους εθελοντές της πόλης μας. Το κουβεντιάσαμε και η πρότασή μας ήταν να την κάνουμε αυτή τη δράση στο άναμα του δένδρου. Συγκεκριμένα αυτό το δρομικό που θα κάνουμε με τον Άγιο Βασίλη που τρέχει, καλώντας όλους τους ιδιμώτες μας, παιδιά, γονείς, οι πάντες να είναι εκεί, να ξεκινήσουμε και να κάνουμε μία διαδρομή περίπου 2 χιλιόμετρων, ξεκινώντας από την Τζανάκλειο σχολή, τους κεντρικούς δρόμους και την ώρα που είναι το άναμα του δέντρου θα έχουν φτάσει και πιστεύουμε σε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δίνουμε το σκουφάκι, το παρήγγειλε και πακ, δεν ξέρω αν θα μας φτάσουν τα σκουφάκια, δεν πειράζει, εύχομαι να μην μας φτάσουν, να έχει συμμετοχή ο κόσμος και εκεί λοιπόν ό,τι συγκεντρωθεί θα πάει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για να... και μετά θα επικολουθήσει η δράση του Άι Βασίλη που είναι μια, μετά το Γενάρη, μια συνέχεια ας πούμε αυτής της προσπάθειας. Και εκεί λοιπόν που θα έρθουν όλος ο κόσμος, όλοι μαζί, με τις χοροδίες μας, με τις μπάντες μας, με τα γκδάπ, με όλο τον κόσμο, θα ανάψουμε το δέντρο και θα το διασκεδάσουμε. Και θα έχουμε και μουσικές και θα έχουμε και μπαλόνι. Τέλος πάντων, δεν τα λέω, θα δείτε τι θα έχουμε. Οι εκπλήξεις θα είναι ιδιαίτερα, όχι πολλές, αλλά και τα παιδιά θα έχει. Θα έχουμε DJ, θα έχουμε μετά μουσική, θα κάνουμε και ένα πάρτι. Αμέσως μετά, να διασκεδάσει ο κόσμος, να ακούσει τις μουσικές του. Κάτι θα κάνουμε. Οπότε πιστεύω ότι όλοι θα ευχαριστηθούν. Έτσι θα ξεκινήσει στις 7 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Και από εκεί και μετά θα κυλήσει το πρόγραμμα. Ξεκινάει γύρω στις 12 ουσιαστικά με όλα τα παιδιά που θα... Και τελειώνει στις 4 Ιανουαρίου. Τον καλύτερο δυνατό τρόπο
να περάσουμε τις γιορτές και ο κόσμος μας να μην δυσκολεύεται. Δυστυχώς, το ξέρουμε το πρόβλημα και ό,τι και αν προσπαθούμε να κάνουμε και προσπαθούμε και σαν Δήμος και σαν κοινωνικές υπηρεσίες, όλοι μας προσπαθούμε, απλά θεωρώ ότι είναι λύσεις προσωρινές. Ωστόσο, πρέπει και αυτές να γίνονται. Να πάμε τώρα στις Σέρρες για να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πληρωμές επιτέλους για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που είχαν ενταχθεί σε κάποιο από τα 6 αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα της πενταετίας 2012-2016. 3 από αυτά και συγκεκριμένα η διατήρηση αυτόχθονων φύλων, ζώων, η βιολογική κτηνοτροφία αλλά και η ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού θα λάβουν συνολικά το ποσό των 2.065.000 ευρώ, ενώ τα χρήματα για την ολοκληρωμένη διαχείριση τέφλων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Τις τελευταίες 10 μέρες. Επιτέλους προχώρησαν κάποιες πληρωμές σε αυτά τα πολύπαθα βιολογικά προγράμματα. Αυτές οι πληρωμές που έγιναν αυτές τις μέρες αφορούν τα 3 προγράμματα, βιολογική κτηνοτροφία, διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και τα προγράμματα του καπνού. Και οι πληρωμές είναι περίπου ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Να πω δύο λόγια περισσότερα. Στην περιφερειακή μας ενότητα έχουμε 6 αγροπεριβαλλοντικά βιολογικά προγράμματα. Αυτά εφαρμόστηκαν την πενταετία από το 2012 μέχρι το 2016. Είχαν πληρωθεί μόνο το πρώτο έτος και μόνο 2 από αυτά είχαν πληρωθεί και το δεύτερο έτος. Η βιολογική γεωργία και η μείωση της συντρορύπανσης. Τώρα πληρώνονται αυτά τα 3 προγράμματα που προείπαμε για το δεύτερο έτος και μένει ένα 6ο πρόγραμμα για ολοκληρωμένη διαχείριση των τέφλων που θα πληρωθεί και αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Να σημειωθεί πως η εξόφληση των παραγωγών έχει καθυστερήσει ήδη 4 χρόνια με τα προαναφερθέντα προγράμματα να πληρώνονται μόνο για το δεύτερο έτος τους. Πράγμα που σημαίνει πως η τριετία 2014-2016 παραμένει απλήρωτη με το ποσό που αναμένουν οι δικαιούχοι να ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη καθυστέρηση φυσικά έχει εξοργήσει τους παραγωγούς, οι οποίοι με τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που επικρατούν δηλώνουν πως έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Από το Υπουργείο τώρα ανακοινώθηκε πως οι πληρωμές συντομεύουν και μένει να δούμε τις εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες. Μας μένουν φυσικά να πληρωθούν τα επόμενα 3 έτη. Το πρόγραμμα έχει λήξει λίγη το 2016 και είναι απλήρωτα και το ποσό που έχουν να παίρνουν οι παραγωγοί για αυτά τα επόμενα 3 έτη είναι περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Αντωνιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έγκριση επικαιροποίησης της πέρασης της περιφέρειας, τι ακολούθησε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ακριβώς έτσι, καταρχήν να πω και μέσα από την τηλεοπτική σας συχνότητα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της ΔΙΑΜΑΘ και δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Μαντσάκο, αλλά και τον πρόεδρο της ΠΕΔ και δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Λαμπάκη, αλλά και τους δημάρχους Κομωτινής και της Ορεστιάδος. Καθώς επίσης και τους δημάρχους της Περιφερειακής Ένωσης Ξάδης, οι οποίοι παραβρέθηκαν στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εκεί ενημέρωσαν το Σώμα για τη συγκεκριμένη επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού των αποβλήτων. Έγινε μια γόνιμη συζήτηση, ένας γόνιμος διάλογος, υπόθηκαν κάποιοι προβληματισμοί και στο τέλος ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο συγκεκριμένος περιφερειακός σχεδιασμός. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση? Όχι, αυτό που έγινε σαφές είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Σύμβουλη είναι ένα πολιτικό όργανο, δηλαδή είναι μια πολιτική απόφαση η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος περιφερειακός σχεδιασμός και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τα τεχνικά στοιχεία του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Ως πολιτικό όργανο αποφασίσαμε, πολιτική ήταν η απόφασή μας και επομένως νομίζω ότι δίνουμε τη δυνατότητα στους Δήμους να συνεχίσουν τον περιφερειακό σχεδιασμό των αποβλήτων τους, γιατί μέσα από τον σχεδιασμό θα γλιτώσει και η χώρα μας σε πάρα πολλά εκατομμύρια που δέχεται κάθε χρόνο ως πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, κύριε Αντωνιάδη, υπήρχαν κάποια άλλα θέματα που ξεχώρισαν, κυριάρχησε σίγουρα το συγκεκριμένο θέμα.
Ήταν νομίζω το σημαντικότερο θέμα. Από εκεί πέρα είχαμε και την επικαιροποίηση και την τροποποίηση όσο αφορά για την ανάδειξη των μαρμάρινων θρασμάτων της Ρωμαϊκής Σαρκοφάγου για το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής. Ήταν ένα όραμα του εκλειπώντος περιφερειάρχη μας του Γιώργου του Παυλίδη και αφορά την σύναυση της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Αθλητισμού με την περιφέρειά μας, ώστε να γίνει αυτή η ανασύνθεση και η στερέωση και η ανάδειξη, όπως είπα, των μαρμάρινων θρασμάτων που αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομωτινής. Πέρασε αυτό ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να αναδείξουμε και τα πολιτιστικά στοιχεία και την παράδοσή μας που έχουμε ως περιφέρεια. Μάλιστα. Κύριε Αντωνίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ. Γεια σας. Στο σημείο αυτό, αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να διακόψουμε για μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί με τις αθλητικές ειδήσεις. Λέιζερ αποτρίχωση μόνο στους ειδικούς. Laser Line Clinics. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του πιο σύγχρονου και ταχύτερου λέιζερ αλεξανθρίτη με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανισμό. Λιγότερες συνεδρίες, μόνιμο αποτέλεσμα, προστασία του δέρματος. Laser Line Clinics. Ηροδότου 7, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310-30901. Laser Line Clinics. Η ειδική στην ομορφιά. Ο ΤΑΠ είναι σημαντικός για τις τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές κοινωνίες είναι σημαντικές για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα τοπικής κοινωνικής στήριξης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την αξία της γης και της παραγωγής. Ο ΤΑΠ μπορεί να διευκολύνει τη μελλοντική πρόσβαση στο φυσικό αέριο ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα υποδομή. Ο ΤΑΠ μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη και να ενισχύσει τη γεωστρατηγική της θέση. Με την υγεία και την ασφάλεια να αποτελούν προτεραιότητά μας, ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο έργο στην Ελλάδα για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμα ωφέλη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες. Νέο, υπερσύγχρονο σούπερ μάρκετ Κρίστα στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Μόλις 32 χιλιόμετρα από το κέντρο της Κομωτινής και με μια άνετη διαδρομή, απολαμβάνετε τα ψώνια σας σε πολύ χαμηλές τιμές. Τεράστια ποικιλία επώνυμων προϊόντων, τροφίμων, ποτών, τσιγάρων, κρεάτων και αλαντικών. Σούπερ μάρκετ Κρίστα με τεράστιο άνετο πάρκινγκ, παιδική χαρά και καφέ ζαχαροπλαστείο για ξεκούραστες αγορές. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες. Σούπερ μάρκετ Κρίστα στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Έξυπνες αγορές, χαμηλές τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Αχ, Έγιανα! Έχετε κρυολόγημα, πρόβλημα αναπνευστικού, κυκλοφορικού, φοβάστε τα μικρόβια. Ερυθρό Φόρτε. Ινόπνευμα με αιθέρια άλεα. Προσφέρεται για αντριβές και ψυχική ευεξία. Και σου κάνει μια επιδερμίδα Γεωργία. Χνούδια ποροδάκινο. Πονοκέφαλο. Ψήξεις. Πόνοι μέσης. Αρθρίτιδες. Μυκή πόνη. Ερυθρό Φόρτε. Πανίσχυρη θερμαντική κρέμα 100% natural. Ερυθρό Φόρτε. Και τέλος η πόνη. Σε επιλεγμένα φαρμακεία. Για κάθε ανεπιθύμητο τσίμπημα. Υπάρχει λύση. Σολαντόν Τζέλ. Σταματάει τον πόνο. Προλαμβάνει το πρίξιμο. Καταστέλει τον γνισμό. Σολαντόν Τζέλ. Κατάλληλο και για μωρά. Χωρίς αμμονία και κορτιζόνη. Με φυσική πρόπολη. Από τη Δουρίδας Medical. Σούπερ μάρκετ Σουκριγέ. Πάνω απ' όλα για εμάς είναι η εξυπηρέτηση των καταναλωτών που μας εμπιστεύονται με ποιοτικά προϊόντα, σε άριστες τιμές και σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που χαίρεσαι να ψωνίζεις. Γνωρίζοντας τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού, δημιουργούμε κάθε εβδομάδα έξυπνες επιλογές και προσφορές σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σουκριγέ. Βιοτεχνία κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων Λεχούδης στο 16ο χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και άριστη τεχνογνωσία προσπαθούμε και δίνουμε άμεσες λύσεις στις απαιτήσεις του πελάτη για κύλινδρο, στράντζα, ψαλίδι, όλα από λαμαρίνα, υπόγεια δίκτυα, συστήματα φιλτραρίσματος, πομόνες βαθέων φρεατίων, υποβρύχια, γεωργικά μηχανήματα παντός είδους, φρέζες,
άρωτρα, σπαρτικές και αντιπρόσωποι της PJ Condelis στα Tractor Case. Διαθέτουμε ηλεκτρονικό τόρνο CNC για εξειδικευμένα φασόν παραγωγής και για κάθε είδους μηχανουργική κατεργασία. Βιοτεχνία κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων Λεχούδης στο 16ο χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου. Τηλέφωνο 25340-24646. Να ξεκινήσουμε την αθλητική σας ενημέρωση. Πρώτα από τη δόξα προσκυνητών και την ήττα με 2-1 στη Χρυσούπολη από τον τοπικό Νέστο στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής του πρώτου μήνου της τρίτης εθνικής κατηγορίας με παράπονα για τη διαιτησία. Το μεσημέρι της Κυριακής, η δόξα προσκυνητών αντιμετώπισε εκτός έδρας την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολη στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής του πρώτου μήνου της τρίτης εθνικής άνετ και προσπάθησε πολύ για να αποσπάσει ό,τι μπορεί από τον αγώνα. Δυστυχώς γνώρισε την ήττα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να βρουν τα πατήματά τους, αλλά από το 10ο λεπτό και ύστερα ανέβασαν αριθμό και δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες. Ο Νέστος ευτύχησε να προηγηθεί πρώτος στο σκορ και να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του σκορ. Στην επανάληψη, οι υποδούχοι σκόραραν άλλη μια φορά με μια αμφισβητούμενη φάση, την οποία οι της δόξης προσκυνητών διαμαρτύρονται για offside. Από εκεί και πέρα, η ομάδα της δόξης κατάφερε να μειώσει με ένα γκολ του Μουζασβίλη. Πρώτη φάση του αγώνα αυτή στο 10ο λεπτό για τη δόξα με το σουτ του Βάσκου να φεύγει λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι. Ενώ στο 17 ο Νέστος πραγματοποίησε και απείλησε με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαζιώτη, αλλά ήδη το Περτσάν αποκρούει εντυπωσιακά. Μετά την προειδοποιητική βολή που έριξε ο Νέστος στο 30ο λεπτό, σκόρερ όταν σε μια απόκρουση του Περτσά, ο Αποστολίδης πήρε το rebound και έγραψε το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στην επανάληψη, η δόξα μπήκε καλά, πίεσε εξ αρχή και προσπάθησε να σοφαρίσει και έφτασε κοντά όταν ο Τρίχας έπιασε ένα σουτ, αλλά ήδη τον αντίπαλο goalkeeper να εκτινάσεται τρομερά και να αποκρούει την μπάλα σε κόρερ. Στο 70 ο Νέστος, χωρίς προηγουμένως να έχει κάνει κάποια άλλη ευκαιρία, διπλασίασε τα τέρματά του όταν μετά από εκτέλεση φάουλ ο Μαζιώτης έκανε μια κεφαλιά πάσα. Η μπάλα έφτασε στον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έγραψε το 2-0 σε μια άκρως αφισβητούμενη φάση για την οποία οι φιλοξενούμενοι έχουν έντονα παράπονα από το διαιτητή. Η δόξα παρά το δεύτερο γκολ δεν τα παράτησε, μείωσε το 81 μέσω σουτ του Μουζασβίλη μετά από πολλές κόντρες στην περιοχή και αφού 6 περίπου λεπτά πριν είχε προηγηθεί το δοκάρι από το τρομερό σουτ του Δημητριάδη. Οι συνθέσεις για τον Νέστο Χρυσούπολη, Σουμουλίδης, Καζαντζίδης, Μπουλγούρας, Παυλακάκης, Κωνσταντινίδης, Λάσπατζης, Μαζιώτης, Φαμπιόλ, 46, Κοντογιάννης, Παναγιωτόπουλος, 81, Βαγκυρτζής, Αποστολίδης, Μιχαλάκης, 91, Τσάκωνας. Για τη δόξα προσκυνητών, Περτσάς, Σιδηρόπουλος, 16, λόγω τραυματισμού Εμρέ, Κελεσίδης, Μουζασβίλη, Κίτσος, 83, Μανδύλας, Τρίχας, Δραγανίδης, Μόσχος, Βάσκος, Κλής, Δημητρίου, 77, Γιαννακιτσίδης. Έκτη συνεχόμενη νίκη για την ΑΕΚ Κομωτινής με 80-58 εκτός έδρας επί των νέων Μουδανιών στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της 3ης Εθνικής Αδρών του Μπάσκετ. Διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού διψήφια διαφορά πόντων 10-15, η ΑΕΚ Κομωτινής δεν αντιμετώπισε προβλήματα και νίκησε με 80-58 τα νέα Μουδανιά, πετυχαίνοντας την 6η σερή νίκη στο πρωτάθλημα και παραμένοντας κοντά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής αγωνίστηκε χωρίς τον Δημήτρη Καραμπέκη, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο και προτιμήθηκε να ξεκουραστεί εν ώψη και του ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με το Ζέφυρο. Η ομάδα της Κομωτινής μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με όπλο την πολύ καλή άμυνα, πήρε διψήφια διαφορά και προηγήθηκε 9-19. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΚ Κομωτινής είχε τον έλεγχο, όμως δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ με τα νέα Μουδανιά να μειώνουν και κάτω από τους 10 πόντους τη διαφορά και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκόρ 28-39. Στο τρίτο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ Κομωτινής βρήκε πολλές λύσεις στην επίθεση και αν και είχε προβλήματα στην άμυνά της, κατάφερε να ανεβάσει τη διαφορά και να προηγηθεί στο τέλος της περίοδου με 49-66. Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν τυπική διαδικασία για την ομάδα της Κομωτινής που έφτασε στο τελικό 58-80. Τα δεκάλεπτα 9-19, 28-39 ημίχρονο, 49-66 και 58-80 το τελικό αποτέλεσμα. Διετήτευσαν εκεί ο Γρεκός Μαλτέσιος. Οι συνθέσεις για τα Μουδανιά, προπονητής Παναγιωτόπουλος, Παπαδόπουλος 3 με ένα τρίποντο, Βέτσος 10 με 2 τρίποντα, Ζεντζίδης 15 με ένα τρίποντο, Τσιγκελίδης 2, Χαρίστου συμμετοχή, Κουτζούχα συμμετοχή, Κοκκίνης 5 με ένα τρίποντο, Χατζηγιοβάνης Παντελέρης συμμετοχή, Φιλοξενίδης 7 με ένα τρίποντο, Χαρίστος 12 και Σερέτης 4 πόντι. Για την ΑΕΚ Κομωτινής, προπονητής Σωτήρης ο Κοκκινόπουλος, Σταματέλος 16 με 2 τρίποντα, Κρυμπούρας Ερυμπαλίδης συμμετοχή, Χονδρόπουλος 14 με 4 τρίποντα, Βάκρινος 14 με ένα τρίποντο, Λεχούδης 3 με ένα τρίποντο, Κουτσουβασίλης 11 με 3 τρίποντα, Πολυχρονιάδης Μπορμπίδης συμμετοχή, Βαχαρίδης 4, Παλάκης 18 και Λεφής συμμετοχή. Η ήττα του ΓΑΣ Κομωτινή με 71-62 από τους Σικάρους Σερών με παράπονα για τη διαιτησία σε ένα κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της 3ης Εθνικής Αδρών του Μπάσκετ. Σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος, ο ΓΑΣ Κομωτινή ιτήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο, σε ένα κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο από τους Σικάρους Σερών με 71-62 ημίχρονο, 38-35 για την ομάδα του ΓΑΣ. Σε ένα παιχνίδι που έβαλε το χεράκι του η διαιτησία του κυρίου Ζαχαριάδη, προστάτεψε τους φιλοξενούμενους. Αντίθετα, καλή ήταν η διαιτησία της κυρίας Σελάλα, που αντικατέστησε τον διαιτητή που είχε κόλλημα, συγκεκριμένα τον κύριο Κατρακάρη.
Οι ομάδες ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, μαζί ήταν μέχρι και το 5ο λεπτό, ξέφυγε στο 8ο λεπτό 15-7 η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή. Με ένα σερί 0-9 έκανε το 20-22 στο 10ο λεπτό η ομάδα των Ικάρων, ενώ έκανε και το 22-27 στο 13 με επιμέρους σκορ 2-14. Παρόλα αυτά η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή αντέδρασε, προηγήθηκε στο 18-35-34 για να προηγηθεί τελικά στο ημίχρονο με 3 πόντους διαφορά. Στην επανάληψη με ένα σερί 2-11 για τους φιλοξενούμενους το 27 έγινε το 48-48. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι και το 35ο λεπτό. Τελικά ξέφυγαν στο 37ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι με 55-62. Σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού με άστοχες επιθέσεις από πλευράς ΓΑΣ Κομωτινή αλλά και με αμφισβητούμενες φάσεις από πλευράς διαιτησίας. Τελικά γράφτηκε το 62-71 για τους Ικάρους Ρών. Διαιτήτευσαν οι κύριες Αχαριάδης με λάθη, η κυρία Λάλα σωστή. Τα δεκάλεπτα 20-13, 38-35 ημίχρονο, 53-53 και 62-71 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για το ΓΑΣ Σαββίδης 8 με 2 τρίποντα, Σκεμπή 14, Αθανασίου 8 με 2 τρίποντα, Χατζηδημητρίου 4 με 1 τρίποντο, Καναράς 5 με 1 τρίποντο, Σιμάκης 7, Καλατζής 5 με 1 τρίποντο, Καραμπέκης 2 πίτα τη συμμετοχή και Χαλίλ Καδίρ 9 πόντι. Για την ομάδα των Ικάρων, Γρίψιος 12 πόντι, Παπασχάλη συμμετοχή, Γεωργιανός 14 με 2 τρίποντα, Τράκας 13, Γκούτζιας 9, Σταματόπουλος συμμετοχή, Παρχαρίδης 6 με 1 τρίποντο, Θολιώτης 6 και Φότογλου 11 με 1 τρίποντο. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των Ικάρων Στέργιος Ποριόπουλος και ο προπονητής του ΓΑΣ Κομωτινή είναι ο Κλής Λεμονίδης. Σίγουρα το περίμενα, ο ΓΑΣ είναι πολύ ανεβασμένος. Δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα της πρώτης αγωνιστικής που πήρε δύσκολα εδώ τα Μουδανιά. Και από το ζέσταμα που τους είδα, είναι παίκτες που τους ξέρω αξιόλογοι. Σιμάκης, Χαλίλ, Καραμπέκης και άλλα παιδιά. Μας επηρέασε πάρα πολύ η καθυστέρηση έναρξης του παιχνιδιού που δεν ευθύνονταν κανένας, αλλά είχε πρόβλημα κόλλημα ένας διαιτητής. Πιστεύω ότι κάναμε μια παλικαρίσια νίκη. Νομίζω έτσι πως έγινε το μάτς πιο πολύ μας βοηθάει, γιατί γινόμαστε πιο σκληρή ομάδα. Είχαμε τραυματισμούς, είχαμε πολλούς τραυματισμούς μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Κατά την άποψή μου, σε κάποια φάση αδικηθήκαμε από τα σφυρίγματα, αλλά ευτυχώς δεν επηρέασαν τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι οι διαιτητές στάθηκαν στο ύψος τους γενικά. Απλώς σε κάποιες φάσεις πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα φάουλ. Ενδεικτικό στο 35, τα φάουλ ήταν 0-4. Θέλω να συγχαρώ το ΓΑΣ για την προσπάθεια που κάνει με νέα παιδιά, το συμβούλιο και τον συνάδελφο προπονητή. Και πιστεύω ότι εδώ δεν θα περάσουν πολλές ομάδες. Και από αυτές που πάνε να σωθούν, αλλά και από αυτές που θέλουν να ανεβούν. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι. Θέλουμε να είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις και παλεύουμε βήμα-βήμα. Το επόμενο μάτς είναι η Στέρα Καβάλα στην έδρα μας. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η νίκη, έτσι πως έγινε, μας έκανε πιο δυνατή ομάδα. Γιατί κερδίσαμε πολύ δύσκολα σε μια ομάδα που έτρωγε σίδερα σήμερα. Ο ΓΑΣ έτρωγε σίδερα, αλλά εμείς τρώγαμε ατσάλι και γι' αυτό κερδίσαμε. Σίγουρα είναι πέντε ομάδες, Ίκαρη, Παναθλητικός, Ζέφυρος, Χαλκιδόνα και ΑΕΚ Κομωτινής. Τα παιχνίδια όμως που θα κρίνουν την άνοδο είναι σίγουρα τα παιχνίδια εκτός έδρας με Μακεδονικό, εκτός έδρας με Σκοπό και εκτός έδρας με Αστέρα Καβάλα. Είναι αυτά τα παιχνίδια τα μικρά που πρέπει να κερδίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, ξανά επαναλαμβάνω, από τους φίλους του ΓΑΣ Κομωτινής, μια ιστορική ομάδα, έχω παίξει εδώ ως αθλητής. Πραγματικά ήταν ένα πολύ ωραίο μπασκετικό παιχνίδι και στους φιλάθλους που δεν ασχολήθηκαν καθόλου με την ομάδα μου. Έχω να πω ότι και οι διαιτητές κάτι τρώγανε, γιατί μας φόρτωσαν πάρα πολύ γρήγορα με φάουλ, χωρίς να πιέζουμε ιδιαίτερα. Αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε πολλές φορές τα σχήματά μας. Ένα αυτό. Και δεύτερον, φάγαμε κάποια καλάθια παιδικά. Αυτό είπαμε στα αποδυτήρια, είναι ανεπίτρεπτο σε τέτοιο επίπεδο και ενώ έχουμε συνεχώς βελτίωση, κάτι που το βλέπετε όλοι σας, να τρώμε καλάθια με μία πάσα. Αυτά νομίζω τα καλάθια μας τύχησαν, τους ανέβασαν ψυχολογικά, τους έβαλαν μπροστά στο μάτς, πέρασαν μπροστά και μετά το μάτς πήγε πόντο-πόντο. Τώρα που πήγε στους 7, 8, 9, εντάξει, δεν είχαμε επιλογές από τον πάγκο, γι' αυτό και ξέφυγαν. Έμπειρη ομάδα, καλή ομάδα, συγχαρητήρια στην ομάδα τους. Αυτοί έπαιξαν μια χαρά. Εμείς κάναμε κάποια λάθη στο αμυντικό transition, δεν γυρίσαμε πίσω. Συν τους διαιτητές που βοήθησαν που μας τύχησαν με την απουσία των παιχτών. Η απόδοση ανεβαίνει, αλλά χάσαμε το παιχνίδι το οποίο μπορούσαμε να το κερδίσουμε. Αυτό είπαμε στα αποδυτήρια. Πλέον δεν πρέπει να κοιτάμε την απόδοση, πρέπει να κοιτάμε τα ροζ φύλλα αγώνους που ένα-ένα χάνονται. Εντάξει, και αν κάποια άλλα χάθηκαν από άστοχα σουτ, δεν ήμασταν κακοί ή καλοί μπροστά στην επίθεση, το καταλαβαίνω. Αλλά σήμερα ενώ ήμασταν καλοί, στην άμυνα χάσαμε το μυαλό μας, τη συγκέντρωσή μας και φάγαμε εύκολα καλάθια.
Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.